Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Μπούσουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές λόγω της οικονομικής κατάστασης. Ωστόσο, δεν ξέρω τι είδους στήριξη θα μπορούσατε να τύχετε εκ μέρους της πολιτείας. Κοιτάξτε να δείτε, χθες έχουμε επισκεφθεί τη Βουλή. Είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γιαννάκη Νομήρου, ίσα-ίσα διότι αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει συμμετοχή του ΠΑΣΙΜΕ, του Παγκυπρίου Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων, να υπάρχει συμμετοχή στην διαχείριση, όχι μόνο των, βεβαίως, πρώτα διαχείριση των κονδυλίων τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν στις μικρές επιχειρήσεις, αλλά να έχουμε και εμείς κάτι να πούμε όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Διότι όλα τα κονδύλια που έρχονται στην Κύπρο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αυτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ είχαν ως στόχο να δοθούν υποτύπων κινήτρων στις μικρές επιχειρήσεις, όλα αυτά τα ποσά απορροφήθησαν κυρίως από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα για τα οποία φέρει ευθύνη. Γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, παραγωγικότητα μηδέν, ρευστότητα μηδέν, ανεργία αυξανόμενη, δημόσιο χρέος μεγάλο, δημόσιο έλλειμμα αυξανόμενο και πληθωρισμό αυτή τη στιγμή το ψηλότερο της Ευρώπης. Λέει ένας ακροατής εδώ με ένα μήνυμα, κύριε Μούσουλε, στο 24-24, ναι, ότι έγινε μια μελέτη για μείωση των διοικητικών εξόδων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κυβέρνηση με πολλές εισηγήσεις. Γνωρίζετε, λέει, για αυτή την εισήγηση. Τι εφαρμόστηκε από το κράτος και από όλες αυτές τις εισηγήσεις? Απολύτως τίποτα. Αλλά επανέρχομαι στο θέμα ουσίας. Τι σημαίνει γίνονται εισηγήσεις από την εκτελεστική εξουσία? Προτού γίνονται εισηγήσεις, οφείλει η εκτελεστική εξουσία να καλέσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους να διαβουλευτεί μαζί τους και να βρει τα σωστά εκείνα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις. Ο μικρός επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή, κύριε Καλατζή, για να αντιληφθείτε τι γίνεται, είναι αυτός ο οποίος συνεισφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βασικά δημιουργείται για δύο λόγους. Πρώτον, συντάξεις και δεύτερον, υγείας. Η κυβέρνηση τα παίρνει και τα διαχειρίζεται για να πληρώνει τους μισθούς των κυβερνητικών υπαλλήλων. Μετά, ο μικρός επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος εργοδοτεί κόσμον. Είναι αυτός ο οποίος πληρώνει φόρους, πληρώνει τέλη. Όλα αυτά. Έχουμε πει ότι είναι λίγο πολύ σπονδυλική στήλη της οικονομίας. Βεβαίως. Και αν η κυβέρνηση δεν δώσει σημασία, αλλά απλώς φοροφορτώνει τους μικρούς επιχειρηματίες, στο τέλος θα καταρρεύσει ο ιδιωτικός τομέας, θα καταρρεύσει η επιχειρηματικότητα και θα καταρρεύσει ολόκληρη η οικονομία. Τι σημαίνει, ζητάμε 2,5 δισεκατομμύρια δάνειων από τους Ρώσους για να πληρώσουμε, η κυβέρνηση δηλαδή, αυτά που χρωστά στις τράπεζες και για να πληρώσει τους μισθούς των κυβερνητικών, οι οποίοι μισθοί των κυβερνητικών, με βάση μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι κατά 47% πιο ψηλοί από τους μισθούς στον ιδιωτικό. Ας μην το δούμε από αυτή την οπτική γωνία. Ας το δούμε από την οπτική γωνία του τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος για να στηρίξει εσάς. Μάλιστα. Το τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος είναι πρώτα-πρώτα, όπως έχω ήδη αναφέρει, να υπάρχει συμμετοχή στην διαχείριση μέτρων. Δηλαδή να μην βγάζουν αποφάσεις για μέτρα χωρίς να ρωτούν τους ενδιαφερόμενους. Πρώτο. Δεύτερο, μπορούσαν να δημιουργηθούν κέντρα βοήθειας για τους μικρούς επιχειρηματίες, να αποφεύγεται όλη αυτή η γραφειοκρατία για την επίλυση προβλημάτων. Μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση ευρωπαϊκών χορηγιών και κονδυλίων που έρχονται από την Ευρώπη. Μπορούσε να δημιουργηθεί ταμείο εγκυοδοσίας για να βοηθήσουν τους μικρούς επιχειρηματίες εκεί όπου αντιμετωπίζουν προβλήματα, διότι έχει ποσά τα οποία αναγκαστικά πρέπει να πληρώνουν αμέσως εκεί που δεν υπάρχει ρευστότητα. Φέρει πίν ΦΠΑ, φέρει πίν κοινωνικές ασφαλίσεις, φέρει πίν μισθούς. Και πνίγονται. Και εκτός τούτου, όταν πάνε οι μικροί επιχειρηματίες σε αναζήτηση ρευστότητας και πάνε στην τράπεζα, ξέρουμε σήμερα πόσο αμήλικτες έχουν καταντήσει οι τράπεζες με τα επιτόκια. Δεν έχουν περιθώρια οι τράπεζες, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Ίσα-ίσα, επειδή οι τράπεζες δεν έχουν περιθώριο, η κυβέρνηση θέλει να τα απορροφά με το αδιφάγον τέρας, το οποίο διατηρεί,
Το αποτέλεσμα τι είναι? Το αποτέλεσμα ότι την πληρώνει ο μικρός επιχειρηματίας. Και είναι εδώ, είναι από αυτόν το πρόβλημα που βγαίνει αυτή η μεγάλη κραυγή απόγνωσης των μικρών επιχειρηματιών. Κύριε Μούσουλε, έχετε στοιχεία για το πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, να μην πούμε τα δύο τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο? Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, αλλά αυτό το οποίο, η πληροφόρηση την οποία έχουμε πάρει, είναι ότι κλείνουν περίπου 70 επιχειρήσεις το μήνα. Όταν μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, πώς καθορίζουμε το μέγεθος, με βάση τον κύκλο εργασιών ή τον αριθμό των εργοδοτουμένων? Για τα δύο, αλλά το βασικό κριτήριο εξορισμού είναι ότι η μικρή επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί από 1 μέχρι 49 άτομα. Ενώ η μεσαία επιχείρηση είναι αυτή που εργοδοτεί από 49 μέχρι 250 άτομα. Η μεσαία επιχείρηση. Είναι λαθασμένο να μιλάμε για μικρομεσαίες. Αλλών οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 άτομα. Και πολλές εξ αυτών είναι και οικογενειακές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Οι αυτοεργοδοτούμενοι. Και άλλων η μεσαία επιχείρηση που εργοδοτεί μέχρι, ξέρω εγώ, 250 άτομα. Δηλαδή, για να σας αναφέρω, φερρυπίνει οι εταιρείες του κυρίου Σαγκόλα. Είναι βασικά μεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί να έχει ένα συγκρότημα στο οποίο ανήκουν 2, 3 ή 5 επιχειρήσεις και κάθε μια να απασχολεί 150 άτομα. Μάλιστα. Έτσι ενδεικτικά το λέω, βέβαια, έτσι. Ούτως ώστε δεν είναι στο σύνδεσμο σας ο κύριος Σακόλας ως μικρομεσαίος. Μα δεν υπάρχει μικρομεσαίος σύνδεσμος. Ναι. Είναι σύνδεσμος μικρών επιχειρήσεων. Μικρών επιχειρήσεων. Και όσον αφορά τον κύριο Σακόλαν, γίνεται σωστή διαχείριση βεβαίως των εταιριών. Τώρα τι περιμένετε μετά τις επαφές που είχατε και με τη Βουλή να συμβεί? Τα οικονομικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Πάρα πολύ στενά. Έχουν στενέψει τα περιθώρια επιβίωσης και έχουν στενέψει και τα περιθώρια υπομονής των μικρών επιχειρήσεων. Αυτό που έχουμε ζητήσει από την Βουλή, τους νομοθέτες, είναι να προσέξουν πάρα πολύ καλά όταν δημιουργηθεί οποιαδήποτε επιτροπή μελέτης για την επίλυση προβλημάτων ή αν έρθει οποιοδήποτε νομοθέτημα, να μας καλέσουν για να μελετήσουν όλα τα θέματα που άπτονται των μικρών επιχειρήσεων. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο ζητήσαμε και βρήκαμε θετικότατη ανταπόκριση και από βουλευτές, όχι μόνο από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νομίρου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι, όπως ξέρετε, τα νομοθετήματα προέρχονται από την εκτελεστική εξουσία. Ναι. Και είναι βασικά από την εκτελεστική εξουσία που έχουμε το μεγάλο παράπονο, διότι είναι αυτοί που διαμορφώνουν τα νομοθετήματα. Για παράδειγμα, βγάλαν νομοθέτημα το οποίο δυστυχώς ενέκρινε η Βουλή για τα 350 ευρώ για στήριξη της οικονομίας. Μάλιστα. Ένα λεπτό, τι σημαίνει 350 ευρώ να πληρώνει ο μικρός επιχειρηματίας? Αυτός ο οποίος έχει ζημιά, άρα εδώ υπήρξε λανθασμένο κριτήριο. Ναι, νομίζω το έχει αναγνωρίσει και η Βουλή αυτό και θα γίνουν διορθώσεις. Και... Θα γίνουν, αλλά στο μεταξύ όμως υπερψήφισαν το λανθασμένο νομοθέτημα. Είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν είναι σωστό να έρχεται ένα νομοθέτημα στη Βουλή, να το ψηφίζουν και να έρχονται εκ των υστέρων και να λένε «Άμα ξέρετε, κάναμε λάθος τώρα που σας ακούσαμε». Όχι, κύριε, να μας ακούσετε προηγουμένως, να διαμορφώσετε σωστή γνώμη, αξιολόγηση και μετά να πάρετε την απόφασή σας. Ίσα-ίσα αυτό ζητάμε. Μάλιστα. Να ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα θα γίνετε συνομιλητής και εταίρος σε αυτή τη διαδικασία, αφού έχετε έρθει και σε επαφή με τη Βουλή. Θα ακούγεται περισσότερο η φωνή σας και ενδεχομένως να είναι και πιο θετική η προσέγγιση απέναντι στα προβλήματά σας. Και εμείς το ελπίζουμε για να μην αναγκαστούμε να πάρουμε δυναμικά μέτρα. Θυμάστε τι έγινε με τους πολυτεκνούς έξω από τη Βουλή. Το θυμόμαστε. Πολύ καλά. Κύριε Μούσουλε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.